Ώρα 9 το βράδυ. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σχηματίσει κλειό έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σκοπός τους να αποτρέψουν την είσοδο ατόμων προς την Βρετανία, που συνεχίζει να τελεί υποκατάληψη για 16η μέρα. Είχε προηγηθεί κάλεσμα για ενίσχυση της κατάληψης από περισσότερα άτομα υπό το φόβο αστυνομικής επιχείρησης εκένωσής της χθες το βράδυ. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο που εχθές, μετά τα παράδεκτα αποτροπιαστικά σκηνικά με τον ξυλοδαρμό στη Νέα Σμύρνη, βλέπουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της πόλης μας να είναι περικυκλωμένο από δυνάμεις της αστυνομίας. Η βία και η καταστολή είναι ξένες με την έννοια του Πανεπιστημίου. Λίγο πριν τις 11, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν περιμετρικά του Πανεπιστημίου αποχώρησαν. Αμέσως μετά επικράτησε ένταση μπροστά στη Φιλοσοφική Σχολή. Νεαροί πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά και κρότου λάμψης. Σε σύλληψη μετατράπηκε η μία από τις 5 προσαγωγές που έγιναν. Πρόκειται για 23χρονο νεαρό που στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, σκεπάρνι, πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη, που σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την ομάδα πανεπιστημιακής αστυνομίας που προβλέπεται στο νέο νόμο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πρώτες ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα εγκατασταθούν το δεύτερο 15ήμερο σε ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα από τις υπάρχουσες δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νέα συγκέντρωση πραγματοποίησαν το πρωί φοιτητές στην Βρετανία.